Θαυμαστός ο Θεός εν της αηγής αυτού. Ένα γνώρισμα, αγαπητοί μου χριστιανοί, ένα γνώρισμα του ανθρώπου που αξίζει να ονομάζεται άνθρωπος, και ένα γνώρισμα του χριστιανού που αξίζει να ονομάζεται χριστιανός, είναι και τούτο. Να μην είναι αυτός ο άνθρωπος αχάριστος. Να μην είναι ο χριστιανός αυτός προπάντων αχάριστος. Να θυμάται το καλό που τον έκαναν οι άλλοι άνθρωποι. Να είναι ευγνώμων στους ευεργέτες του. Όμως, αδερφοί μου, θα με ρωτήσετε και ποιοι είναι αυτοί οι ευεργέτες. Ποιοι είναι αυτοί που μας έκαναν καλό και έχουμε την υποχρέωση, έχουμε το καθήκον να τους θυμόμαστε, να τους μνημονεύουμε, να είμαστε ευγνώμονες αυτούς. Πρώτα απ' όλα, ο υπαριθμόν ένας, ο μοναδικός ευεργέτης. Δεν τον φτάνει κανένας άλλος και μας ευεργέτησε και μας ευεργετεί και θα μας ευεργετεί σε όνα σε όνων. Τα πάντα οφείλουμε σε αυτόν και θα έπρεπε και η αναπνοή μας ακόμα να λέει σε ευχαριστούμε Χριστέ μας. Αυτός είναι ο μεγάλος ευεργέτης. Διότι όπως το λέει η Εκκλησία μας εδώ στην Οπισθάμβωνο ευχή, παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον, εξού του Πατρός των Φώτων. Ό,τι έχουμε στον κόσμο αυτόν, το οφείλουμε ευγνωμόνως στον Ιησού Χριστό, στην Αγία Τριάδα. Ο υπαριθμόν λοιπόν ένας ευεργέτης μας είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και μετά, ο πατέρας και η μάνα που εγέννησαν τον άνθρωπο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος και το ερμήνευσα αυτό σε δύο προηγούμενες ομιλίες, είναι μικρή θεή επί της γης. Ο πατέρας μας και η μάνα μας θέλουν για αυτή την ίδια τιμή, την ίδια ευγνωμοσύνη, όπως ο Θεός. Είναι μικρή θεή επί της γης. Και έπειτα από τους γονείς, ευεργέτες μας είναι οι δάσκαλοι μας, οι καθηγητές μας, εκείνοι οι οποίοι εκοπίασαν να ξέρουμε γράμματα, να φωτιστεί ο νους μας για να πει εκείνος ο μεγάλος, ο Αλέξανδρος, ο Μέγας Αλέξανδρος, το ζήν το οφείλω στους γονείς μου και το εύζην το οφείλω στους δασκάλους μου. Πρώτα λοιπόν ο Θεός, έπειτα οι γονείς, τρίτοι οι δάσκαλοι, μεγάλοι ευεργέτες του ανθρώπου και παρακάτω. Μήπως αδελφοί μου, δεν πρέπει να τρέφουμε ευγνωμοσύνη και να θυμόμαστε τους γιατρούς εκείνους που θεραπεύουν τις αρρώστιές μας, που παρηγορούν τον πόνο μας. Κάπου κάπου στις εφημερίδες βλέπω τέτοιες εκδηλώσεις και χαίρομαι. Σημαίνει πολιτισμένους ανθρώπους. Βγάζει ανακοίνωση ο άλλος, ο άρρωστος, και γράφει στον τύπο «Ευχαριστώ τον τάδε γιατρό». Είναι ωραίος γιατρός, είναι ωραίος αλτρουιστής άνθρωπος. Αυτός μου έχει σώσει και την υγεία μου και τη ζωή μου. Και παρακάτω, μήπως δεν είναι ευεργέτες του κόσμου οι μεγάλοι εφευρέτες, αυτοί που κάθονται νύχτα και ημέρα στο εργαστήριο και κάνουν μελέτες και κάνουν έρευνες και ψάχνουν να κάνουν τη ζωή μας πιο ευχάριστη, πιο άνετη, πιο εύκολη. Να τα επαναλάβω τώρα όλα. Ευεργέτης υπαριθμόν ένα ο Θεός. Ευεργέτες οι γονείς μας. Ευεργέτες οι δάσκαλοί μας. Ευεργέτες οι γιατροί, ευεργέτες οι μεγάλοι επιστήμονες και εφευρέτες,
Και θα μπορούσα, αδελφοί μου, αυτήν την σειρά, αυτόν τον κατάλογο των ευεργετών μας, να τον αυξήσω περισσότερο. Όμως θέλω να φτάσω αλλού. Και επιτρέψτε μου να πω, παραπάνω από τη μάνα μας, παραπάνω από τον γιατρό μας, παραπάνω από τον δάσκαλό μας, παραπάνω από τον κάθε εφευρέτη, μετά τον Θεό αμέσως. Ευεργέτες δικοί μου και ευεργέτες δικοί σας, όχι μόνον τώρα. Και ήταν και είναι και θα είναι ποιοι. Σας το έχω πει και να μου το πείτε εσείς τώρα. Πώς άρχισα τον λόγο απόψε. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Μεγάλη αλήθεια πνευματική ευεργέτες. Μετά τον Θεό είναι οι Άγιοι της πίστεώς μας. Αλήθεια. Με ποιον τρόπο θα με ρωτήσετε ευεργετούν οι Άγιοι τον άνθρωπο? Και εγώ επιγραμματικά, έτσι σύντομα, γιατί απόψε το θέμα μου δεν είναι όλοι οι Άγιοι, αλλά είναι ένας Άγιος. Το θέμα μου απόψε δεν είναι όλοι μαζί οι Άγιοι, γιατί θα έπρεπε να μην τελειώσει ποτέ το κήρυγμα. Αν καθόμουν εδώ να σας διηγηθώ τους τρόπους, τους άπειρους τρόπους, τις αναρρύθμιτες ευεργεσίες όλων των Αγίων, τελειωμό το κήρυγμα δεν θα είχε. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έναν Άγιο μόνο θα αναφέρω, αλλά τώρα εκ προημίου θέλω να πω με ποιους τρόπους ευεργέτησαν και ευεργετούν τον κόσμο οι Άγιοι. Πρώτα-πρώτα, αδελφοί μου, η διδασκαλία τους οι ευλογημένοι, τα λόγια τους τα χρυσά, τα κηρύγματα τους τα φωτεινά, τα βιβλία τους τα Άγια, μία ευεργεσία μεγάλη στον κόσμο είναι. Πώς το ψάλλει η Εκκλησία μας? Εις πάσαν τη γην εξήλθεν ο θόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Ότι μέσα από την πλάνη, από τον κακό τον δρόμο, από το σκοτάδι, από τον χώρο που κυριαρχεί ο Σατανάς, μας παίρνουν οι Άγιοι με τη διδασκαλία τους και ελευθερώνουν το μυαλό μας, ελευθερώνουν την καρδιά μας, φωτίζουν το νου μας, την ψυχή μας. Να η πρώτη ευεργεσία. Και ακόμη, ευεργέτησαν και ευεργετούν τον κόσμο οι Άγιοι της πίστεώς μας, όχι τόσο με τη διδασκαλία τους, όσο με το παράδειγμά τους, με τη φωτισμένη ζωή τους. Γιατί, αδελφοί μου, οι Άγιοι της πίστεώς μας όλοι, ό,τι έλεγαν, ό,τι κήρυταν και τα εφάρμοζαν. Όχι σαν εμάς τους σημερινούς χριστιανούς που άλλα έχουμε εδώ και άλλα έχουμε εδώ. Άλλα έχουμε εδώ και άλλα έχουμε εκεί. Καμία υποκρισία, κανένα θέατρο, κανένα ψέμα στη ζωή τους. Ό,τι έλεγαν, ο λόγος αμέπως αμέργων. Έλεγαν ελεημοσύνη και ελεούσαν πρώτοι οι ίδιοι. Έλεγαν συγχώρηση και συγχωρούσαν πρώτα οι ίδιοι. Έλεγαν αγάπη και αγαπούσαν πρώτα οι ίδιοι. Έλεγαν προσφορά και προσφορά ήταν όλη η ζωή τους. Και έλεγαν θυσία και ήταν όλη η ζωή τους μία θυσία ευάρεστος στο Θεό, όπως λέει ο Αποστός Παύλος. Πρώτα με τη διδασκαλία τους, μετά με τη ζωή τους και τρίτον με τα θαύματά τους. Πού μπορώ, αδελφοί μου, να μετρήσω πόσα είναι τα θαύματα με τα οποία, όχι τότε το καιρό εκείνο, όχι εκείνα που είναι γραμμένα στα βιβλία, τα θαύματα που γίνονται σήμερα σε αυτόν τον αιώνα τον απατεώνα, σε αυτόν τον αιώνα της απιστίας, του ηλισμού, που οι άνθρωποι τρέχουν τι δε κακίσε, δεξιά και αριστερά, κι άλλοι γίνονται αιρετικοί, κι άλλοι γίνονται ηλιστές, κι άλλοι γίνονται άθεοι, και τώρα στις ημέρες μας φτάνει να έχεις μάτια και φτάνει να έχεις αυτιά να ακούσεις και να ειδείς τα μοίρια θαύματα που κάνουν οι Άγιοι μας. Αν σας άφηνα απόψε να μιλήσει κάθε μια σας,
να μιλήσει ο καθένας σας, άραγε πόσα θαύματα μόνο θα ακούγαμε εδώ μέσα στην Εκκλησία, κι αν μπορούσα και εγώ τα προσωπικά μου θαύματα, αυτά που έχω ζήσει στη ζωή μου να τα πω. Ως το πρωί θα ήμασταν εδώ, θα ξημέρωνε. Ευεργετούν οι Άγιοι τον κόσμο με τη διδασκαλία τους, με τη ζωή τους και το παράδειγμά τους, με τα θαύματά τους. Και ακόμα, με έναν άλλον τρόπο, που θα αφήσω τώρα λίγα λεπτά, θα τον πω λίγο πιο έπειτα. Με όλα αυτά όμως που κάμανε οι Άγιοι της πίστεώς μας, αποδεικνύουν ένα πράγμα πολύ μεγάλο, αδελφοί μου. Τι? Ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι παραμύθι. Το Ευαγγέλιο δεν είναι ουτοπία. Αλλά το Ευαγγέλιο είναι μια εφαρμοσμένη ζωή. Αποδεικνύουν οι Άγιοι μας, γιατί δεν ήταν Άγιοι, έγιναν Άγιοι. Το ακούσατε? Δεν ήταν Άγιοι, κανείς δεν είναι Άγιος. Κανείς δεν γεννιέται Άγιος. Αλλά έγιναν κατόπιν Άγιοι. Αποδεικνύουν με τη διδασκαλία τους, με τα θαύματά τους, με τη ζωή τους, με τη μετάνοιά τους. Αποδεικνύουν ότι και εγώ, ο Πάτερ Ιωακήμ, και εσείς όλοι εδώ κάτω, αν θέλουμε, μπορούμε κι εμείς να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο. Μπορούμε κι εμείς να γίνουμε Άγιοι. Όπως το είπε ο Κύριός μας, γίνεστε Άγιοι. Αυτός είναι ο προορισμός σας. Ναι, ο προορισμός του ανθρώπου δεν είναι να τρώει και να πίνει. Ο προορισμός του ανθρώπου δεν είναι να μαζεύει τα όβολα. Ο προορισμός του ανθρώπου δεν είναι οι κακίες και οι διαστροφές. Ο προορισμός του ανθρώπου είναι να γίνει Άγιος, να γίνει μικρός Θεός επί της γης. Θυμάστε πώς το λέει ο Γρηγόριος ο Παλαμάς. Να γίνει, λέει, ο άνθρωπος ζώων θεούμενων. Εάν δεν φτάσουμε εκεί, κρίμα που εζήσαμε στον κόσμο 10, 20, 80, 100 χρόνια. Και τώρα, θέλετε να σας πω απόψε, να το αποδείξω αν θέλετε. Τι μεγάλη δύναμη έχει στον κόσμο ένας Άγιος. Ο δυνατότερος στον κόσμο είναι ένας Άγιος της πίστεώς μας. Να το αποδείξω, ακούστε μερικά παραδείγματα. Τι δύναμη έχει ένας Άγιος. Θυμάστε ένα βιβλίο στην Παλαιά Διαθήκη που λέγεται το βιβλίο των βασιλειών. Α, Β, Γ, βασιλειών. Έχει διαβάσει κανένας σας, καμιά σας? Το βιβλίο των βασιλειών, αν το έχετε διαβάσει, λέει εκεί μέσα το εξής. Κάποτε στον κόσμο έγινε ανομβρία. Όχι όπως φέτος εδώ, έβρεχε ασταμάτητα. Είναι και αυτό ένα θαύμα του Θεού, παρόλες τις αμαρτίες μας. Λέει ότι έκανε ανομβρία 3,5 ολόκληρα χρόνια. Δεν έπεσε ούτε μία σταλαγματιά στον κόσμο. Τα δέντρα ξεράθηκαν, οι βρύσες τυρέψανε, ποτάμια δεν κυλούσανε, φυτό δεν υπήρχε και οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν από την πείνα, αλλά πεθαίνουν από την δίψα. Μπορείτε να καταλάβετε? Ο σημερινός ο άνθρωπος που τα έχει όλα μπορεί να καταλάβει μια τέτοια κατάσταση? Και δεν μου λένε. Τότε που οι άνθρωποι ευελπίστηκαν και παρακαλούσαν τον Θεό, ποιον άκουσε ο Θεός και ξαναέβρεξε? Έχω γράψει ένα βιβλίο πάνω στο θέμα αυτό. Ο Πύρινος προφήτης, ο προφήτης Ηλίας. Μόνον αυτός ο φτωχός, τον λέω φτωχό γιατί ήταν ξυπόλυτος, γιατί ήταν γυμνός, γιατί δεν είχε σπίτι, ήταν στις σπηλιές και στις χαράδρες. Μία κάπα είχε τη μιλωτή και κάπου το χειμώνα φαίνεται σκεπαζότανε. Αυτού η καρδιά ήταν γεμάτη από τη χάρη του Θεού. Αυτός γονάτισε κάτω. Πάνω τα χέρια, πάνω η καρδιά, πάνω ο νους, και ανάγκασε, λέει, τον Θεό. Ακούτε, τον ανάγκασε τον Θεό.
Άμα προσεύχεσαι έτσι σαν τον προφήτη Ηλία, με καθαρή καρδιά, με φωτεινό μυαλό, αναγκάζεις τον Θεό να κάνει εκείνο που θέλεις. Και έβρεξε, λέει, και ποτίστηκε η γη. Και είπε ο κόσμος, αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αυτό που λέμε και εμείς στην Εκκλησία, αλλά να το προσέχουμε. Ένας προφήτης Ηλίας άνοιξε τους ουρανούς. Μα δεν θυμάστε ένα άλλο παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί μου? Έναν διάλογο. Μια και τώρα είναι η εποχή του διαλόγου. Με κάλεσε ένας δεσπότης αυτές τις ημέρες να πάω στη Μητρόπολη του και να κάνω μια διάλεξη. Το ίδιο θέμα που έκανα και εδώ για τους χωρικούς. Και μου λέει να καλέσουμε και αυτούς να κάνουμε ένα διάλογο. Και δεν τους φέρνεις. Του λέω, μακάρι να μου τους φέρεις. Να τους έχω μπροστά μου, να σου αποδείξω πόσο πλανεμένοι είναι αυτοί. Και ενδέχεται πολύ γρήγορα να κάνουμε τον διάλογο αυτόν σε μια άλλη πόλη. Λοιπόν, γράφει η Παλαιά Διαθήκη ότι το καιρό εκείνο έγινε ένας διάλογος ανάμεσα στον Αβραάμ τον Πατριάρχη και στον ίδιο τον Θεό. Άκουδο Αβραάμ, σας τα λέω με δικά μου λόγια, άκουσα ότι εκεί στην περιοχή που ζεις γίνονται μεγάλα εγκλήματα. Οι άνθρωποι είναι πολύ διεστραμμένοι. Η αμαρτία έχει φτάσει στο λαιμό τους. Και αποφάσισα να τους κάψω όλους. Τι είπες, Θεέ μου? Αμέσως γονάτισε κάτω ο Αβραάμ. Αγαπούσε πολύ τον κόσμο. Γονάτισε κάτω. Θεέ μου, σε παρακαλώ, για χάρη δική μου, μην το κάνεις αυτό. Και του λέω ο Θεός, δεν πρόκειται για σένα. Τότε, αν βρεθούν 50 άνθρωποι, του λέει, στα Σόδωμα και τα Γόμορα, θα κάψεις τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Αλλά ήξερε ο Αβραάμ, όπως ξέρω κι εγώ, ότι στο σημερινό τον κόσμο δεν υπάρχουν 50 άνθρωποι. Μήπως, Θεέ μου, λέει, αν είναι 40, αν είναι 30, αν είναι 20, και ο διάλογος συνεχιζότανε. Τέλος, λέει, αν είναι 10, καλοί άνθρωποι που πιστεύουν, που είναι καθαροί, που είναι τίμοι, θα κάψεις τις πόλεις αυτές. Και λέει ο Θεός, κάνω συμφωνία μαζί σου, κλείνει ο διάλογος. Αν βρεθούνε 10, η καταστροφή δεν γίνεται. Και δεν βρέθηκαν ούτε 10 στα Σόδωμα και τα Γόμορα. Θυμάστε που το είπα μια άλλη φορά και κάποιος γελούσε. Και όταν βγήκαμε έξω, με πλησίασε, εδώ το είπα, σε ένα προηγούμενο κήρυγμα, ότι εκείνοι εκεί στα Σόδωμα και τα Γόμορα ήταν αγγελούδια μπροστά στους σημερινούς. Το είπα. Τώρα ούτε 10 δεν είναι. Δεν φοβάστε εσείς? Και γιατί ο Θεός δεν καίει την Καβάλα, τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, τον κόσμο όλο, γιατί δεν τον καίει? Γιατί σαν τον Αβραάμ, αν δεν είναι 10, είναι 9. Αν δεν είναι 9, είναι 8. Είναι ένας, κάποιος Άγιος υπάρχει και σηκώνει τα χέρια του και παρακαλάει, μη Θεέ μου, ακόμα δεν ήρθε η ώρα. Σε παρακαλώ, θα μετανοήσει ο κόσμος. Κάποιος Άγιος. Πολύ συχνά ακούω και μου το λέτε εσείς αυτό. Ο τάδε έγινε ατύχημα, σκοτώθηκαν οι άλλοι και αυτό σώθηκε. Κάποιον Άγιο είχε, το λέτε? Κάποιος Άγιος είναι και φυλάει την Καβάλα. Θα πω παρακάτω ποιος είναι. Κάποιος Άγιος είναι και φυλάει την Καβάλα. Γιατί αυτές τις ημέρες ήρθε τηλέφωνο από το Άγιον Όρος, από τη Μονή Ιδύρων. Μια καντήλα που είναι μπροστά στην Παναγία, όσες φορές είναι να γίνει κακό, κουνιέται αυτές τις μέρες και μου τηλεφώνησαν. Κάποιος Άγιος δεν αφήνει. Το Άγιον Όρος είναι αναστατωμένο αυτές τις μέρες. Και εμείς κοιμόμαστε του καλού καιρού. Γιατί είναι ο Άγιος και φυλάει, Ένα τελευταίο παράδειγμα
Αν θέλετε απόψε κάνετε αυτόν τον κόπο. Στο 22ο κεφάλαιο του προφήτου Εζεκίλ. Εκεί λέει ότι τον προφήτη Εζεκίλ τον έστειλε ο Θεός στα Ιεροσόλυμα που ήταν η πιο άγια πόλη του κόσμου. Και είναι. Η πιο άγια πόλη του κόσμου. Και εδώ πλέον δεν τον είπε να μου βρεις 10. Έναν άνθρωπο λέει καλό να βρεις. Δεν καταστρέφω τα Ιεροσόλυμα. Και δεν βρέθηκε ούτε ένας. Και έγινε η μεγάλη καταστροφή και η αιχμαλωσία των Εβραίων. Δεν έμεινε ούτε ένας τα Ιεροσόλυμα μέσα. Σώσον με Κύριε, ότι εκλέλειπεν όσιος, λέει ο Δαβίδ ο προφήτης. Θεέ μου σώσε με, βοήθησέ με, ούτε ένας δεν υπάρχει καλός. Να τι είναι οι Άγιοι μέσα στην οικογένεια. Εάν υπάρχει μέσα στην οικογένεια ένα καλό άτομο, κοντά στο καλό, γλιτώνουν και οι άλλοι. Εάν υπάρχει μέσα στην πόλη ένας καλός, γλιτώνει όλη η πόλη. Εάν υπάρχει μέσα στην κοινωνία ένας καλός, γλιτώνει η κοινωνία. Εάν υπάρχει στον κόσμο ένας Άγιος, γλιτώνει ο κόσμος. Και καλά, τότε που ζούσαν στον κόσμο αυτά τα μεγάλα πνεύματα, οι εποχές οι όμορφες, ήταν η ομπρέλα και φύλαγε τον κόσμο. Τώρα, στη σημερινή εποχή, ξαναγυρίζω πίσω. Με τη διδασκαλία τους φώτισαν τον κόσμο. Με το παράδειγμά τους φώτισαν τον κόσμο. Με τα θαύματά τους έσωσαν τον κόσμο. Τώρα πέρασαν τόσα χρόνια και η εποχή μας δεν βγάζει Αγίους. Πώς μας προστατεύουν οι Άγιοι Πατέρ Ιωάκη. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος, δύο τρόποι υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα δεν θα γίνουμε εμείς Ιωχωβάδες. Δεν θα γίνουμε εμείς Προτεστάντες που λένε ότι οι Άγιοι δεν είναι τίποτε και καταργούν τους Αγίους και η Παναγία δεν είναι τίποτε. Πρεσβεύει η Παναγία υπέρ ημών. Πρεσβεύουν οι Άγιοι και τώρα που μιλάμε ο Άγιος Νικόλαος πρώτος εδώ μας ακούει. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, δεν το λέμε. Να το λέτε πάντα αυτό, αδελφοί. Ή Κύριε Ιησού Χριστέ, ιέ και λόγια του Θεού ελεησόν με, ή υπεραγία Θεοτόκε, πρέσβευε, Άγιε του Θεού, πρέσβευε, οι Άγιοι του Θεού έχουν μεγάλη πρεσβεία. Ή αν θέλετε πιο απλά, έχουν μεγάλη πέραση. Αυτούς ακούει ο Θεός που είναι εκεί επάνω. Αν δεν υπάρχουν εδώ κάτω Άγιοι, εκεί επάνω υπάρχουν Άγιοι. Να το ξαναπώ. Αν δεν υπάρχουν εδώ κάτω Άγιοι, εκεί επάνω υπάρχουν Άγιοι και αυτοί κρατούν την οργή του Θεού. Δεύτερον, το τελευταίο. Και εκείνα τα χαριτόβρητα, τα θαυματουργά, τα Άγια λείψανα των Αγίων, δεν βοηθούνε, δεν σώζουν τον κόσμο, δεν έχουνε χάρη. Και γιατί ο κόσμος όλος μαζεύτηκε χθες και σήμερα στη Νέα Καρβάλη. Γιατί πήγε. Γιατί εκεί είναι το Άγιο, το χαριτόβρητο, το θαυματουργό του λείψανο, τα παλιά τα χρόνια. Γιατί τώρα βρέθηκε κάποιος και έγραψε αυτό δεν είναι γνήσιο. Τι μάρτον. Θα βγάλει καρκίνο η γλώσσα. Ήμαρτο. Και που το λέμε εδώ μέσα. Έπιασε και έγραψε βιβλίο. Ότι αυτά στην Καρβάλη είναι ψεύτικα. Τα παλιά τα χρόνια που οι άνθρωποι είχαν λίγο φόβο Θεού όταν έπεφτε καμιά αρρώστια στα αμπέλια, στα χωράφια, στα κοπάδια, καμιά χολέρα στον κόσμο. Αμέσως χτυπούσε η καμπάνα, μαζευόταν στην εκκλησία παράκληση στον Άγιο και έτρεχαν στα μοναστήρια και έπαιραν τα λείψανα των Αγίων και γινόταν η περιφορά και η λιτάνευση. Και έτσι έφευγαν οι αρρώστιες. Φάρμακα και γεωπόνοι και γιατροί
δεν ήταν τότε. Τα Άγια λείψαν να έκαναν τα θαύματά τους. Μακάρι να είχα καιρό. Εγώ μόνον όσα ξέρω να διηγηθώ. Δεν είναι μόνο ο Άγιος Γρηγόριος στη Νέα Καρβάλη. Είναι και εδώ στον Άγιο Ιωάννη η Οσία Ξένη και ο Αγαθόνικος. Και έχουμε αρκετά τεμάχια Αγίων και στο Πολύστυλο οι Άγιοι Πέντε. Και στον Άγιο Σύλλα αρκετά λείψανα. Και στη Μονή των Νικητών Προπάντων πάρα πολλά λείψανα Αγίων και τα προσκυνάμε. Και ξέρω εγώ να σας πω θαύματα. Αλλά σταματούμε εδώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος γιατί, όπως βλέπω, δεν ήρθα ακόμα στον Άγιο αυτό που θέλω να τονίσω σήμερα. Και πέρασε πόση ώρα. Σχεδέκα. Να πω κάτι άλλο. Παραπάνω από όλους τους Αγίους είναι η Υπεραγία Θεοτόκος. Επικεφαλής των Αγίων. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Μετά έρχονται οι Πατριάρχες, μετά έρχονται οι Προφήτες, μετά έρχονται οι Απόστολοι, μετά έρχονται οι Πατέρες, μετά έρχονται οι Όσοι, μετά έρχονται οι Μάρτυρες και είναι κατηγορίες, κατηγορίες Αγίων. Είναι τόσοι πολλοί που ο Απόστολος Παύλος λέει εκείνο το κλασικό, το γνωστό, νέφος ημίν περικείμενων μαρτύρων. Δηλαδή, αν μπορείς να μετρήσεις τις σταγόνες που έχουν τα σύννεφα, άλλο τόσο να μετρήσεις πώς είναι Άγιοι, νέοι, γέροι, παιδιά, άντρες, γυναίκες, φτωχοί, πλούσιοι. Έπιασε κάποιος και έγραψε ένα βιβλίο και λέει Άγιοι από κάθε επάγγελμα. Δεν υπάρχει επάγγελμα στον κόσμο που να μην έχει τον Άγιό του που βγήκε μέσα από τις τάξεις του επαγγέλματος και είναι ο προστάτης τους. Όμως αδελφοί μου, επιτρέψτε μου απόψε, είναι η τιμητική του. Είναι η μέρα του επιτέλους να παραλείψουμε όλους τους άλλους τους ευεργέτες μας και να θυμηθούμε έναν ευεργέτη, τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Αυτόν εόρτασε σήμερα η Εκκλησία μας. Και επειδή όχι απλώς είναι Άγιος και ευεργέτης μας, αλλά είναι δικός μας. Είναι ο Άγιος της περιοχής μας. Αν θέλετε, το μεγαλύτερο κοιμήλιο, ο μεγαλύτερος θησαυρός που έχει ο νομός αυτός της Καβάλας, είναι στη Νέα Καρβάλη. Αυτόν τον Άγιο τον δικό μας, τον καταδικό μας, αυτός προστατεύει την περιοχή και από σεισμούς και από θεομηνίες και από ατυχήματα και από αρρώστιες. Αυτό μόνο τον Άγιο, επιτρέψτε μου με λίγα λόγια όσο μπορώ να τον παρουσιάσω, μάλλον τι είπα. Δεν είμαι άξιος μπροστά σε αυτόν τον Άγιο Γρηγόριο, όχι απλώς μικρός και ασήμαντος, να πω ένα παράδειγμα. Πώς καμιά φορά στέκεσαι μπροστά στον πλάτανο, το θεόρατο μέχρι και πάνω, και κοιτάζεις με θαυμασμό έτσι την κορυφή του, έτσι νιώθω κι εγώ απόψε. Εκείνος είναι ο πλάτανος και εγώ το μερμήγκι. Ή μάλλον, πώς βλέπεις ένα πανύψηλο βουνό, μια θεόρατη κορυφή, την κοιτάζεις, την ατενίζεις, τη θαυμάζεις, μα δεν μπορείς να την περιγράψεις. Έτσι ακριβώς νιώθω για τον Άγιο Γρηγόριο, τόσο ψηλός, τόσο θεόρατος, τόσες μεγάλες διαστάσεις έχει, τόσο πελώριος είναι, όχι εγώ, ούτε άγγελος και αρχάγγελος, δεν θα μπορούσε σε μία ώρα να παρουσιάσει τον Άγιο Γρηγόριο. Θα σταματήσω σε ορισμένα σημεία της ζωής του για πνευματική ωφέλεια όλων μας απόψε εδώ. Το ένα είναι, σας παρακαλώ πολύ, όταν ακούτε ο Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος, να θυμάστε ότι αυτός δεν φύτρωσε έτσι. Κανένας δεν φυτρώνει έτσι. Είχε πατέρα και μάνα. Και επιτρέψτε μου πάλι απόψε να το επαναλάβω
το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά. Όταν θυμάστε τον Άγιο Γρηγόριο, να θυμάστε άλλα δύο ονόματα. Γρηγόριος και ο πατέρας του, Νόνα η μάνα του. Και να ευγνωμονείτε αυτήν την οικογένεια, αυτό το ανδρόγυνο που αξιώθηκε να φέρει στον κόσμο τον δικό μας, τον θησαυρό, τον Άγιο Γρηγόριο, τον οικουμενικό διδάσκαλο, τον Άγιο Γρηγόριο. Ο μεν πατέρας του, λέει, το συναξάριο, δεν ήταν απ' αρχής κοντά στο Θεό. Μακριά ήταν. Όπως τώρα καμιά φορά έρχονται μερικές γυναίκες σε μένα, «Αχ, πατέρ Ιωακήμ, τι να κάνω, τι να κάνω. Ο άντρας μου δεν πατάει στην εκκλησία. Ο άντρας μου βλαστημάει την Παναγία. Ο άντρας μου με εμποδίζει να πάω στην εκκλησία». Και προχθές με πήρε στο τηλέφωνο μία από εσάς, μπορεί από ποιο εδώ μέσα να είναι, δεν ξέρω ποια είναι, και μου είπε «Τον κατάφερα». Πόσο χάρηκα. Τι τον κατάφερε? «Θα έρθει να εξομολογηθεί». Όταν θέλετε εσείς οι γυναίκες, με συγχωρείτε οι άντρες, είστε λιγότεροι, να το ξέρετε κι εσείς οι άντρες, όσοι είστε εδώ μέσα, να αγαπάτε τις γυναίκες σας. Γι' αυτόν κυρίως το λόγο, όταν είστε στη δουλειά σας, στην αγορά έξω, προσεύχονται οι καημένες για τους άντρες τους. Όσες είναι κοντά στο Θεό, ευλογημένες. Λοιπόν, και η Αγία Νόνα, που ο άντρας της όχι απλώς μακριά ήτανε, ειδωλολάτρης ήτανε. Ούτε καν χριστιανός, βαφτισμένος. Άλλο ντέρτι δεν είχε, άλλο πόνο δεν είχε. «Θεέ μου, πότε θα τον φέρεις στο δρόμο σου?» Και ήρθε στο δρόμο του Θεού πώς? Με τη γέννηση του Αγίου Γρηγορίου. Δεν είχαν παιδί. Ο Άγιος Γρηγόριος σε κάποιο βιβλίο του, θα το πω και παρακάτω, αγαπούσε ιδιαίτερα τους γονείς του και επικράθηκε πάρα πολύ στη ζωή του όταν έχασε τον πατέρα και τη μάνα του, και έχει γράψει ένα ειδικό επιτάφιο λόγο στον πατέρα και στη μάνα. Και λέει, ο πατέρας μου και η μάνα μου, λέει, ήταν σαν τον Αβραάμ και τη Σάρα, το ωραιότερο ανδρόγυνο στον κόσμο, το πιο συνδεδεμένο, το πιο φιλόξενο, το πιο πιστό, το πιο ευλογημένο ανδρόγυνο ήταν ο Αβραάμ και η Σάρα. Ο Άγιος Γρηγόριος λέει, η μάνα μου και ο πατέρας μου, ο Γρηγόριος και η Νόνα, ήταν σαν τον Αβραάμ και τη Σάρα. Φανταστείτε τι ωραία οικογένεια θα ήταν. Όμως το ίδιο πρόβλημα είχαν. Παιδιά δεν αποκτούσαν. Και φτάσανε σε μεγάλη ηλικία και το βάσανο αυτό δεν περνούσε. Έτσι μαγκούφιδες θα μείνουμε στον κόσμο. Θεέ μου, δεν μας χαρίζεις παιδιά? Και σε μεγάλη ηλικία απόκτησαν 3 παιδιά. Την Γοργονία, μια κοπέλα, τον Γεσάριο και τον Γρηγόριο. Ο Γρηγόριος είναι ο δεύτερος. Όταν γεννήθηκε ο Γρηγόριος, από τη χαρά του πλέον, ο πατέρας του πήγε και βαφτίστηκε. Και έγινε χριστιανός. Και ήταν, λέει, το συναξάριο, τόσο καλακάλαθος άνθρωπος, τόσο ωραίος, τόσο ειλικρινής, που όχι μόνο έγινε χριστιανός, όταν πέθανε ο επίσκοπος της Αριανζού, λαϊκός ήταν αυτός, πολίτης, όχι ιερωμένος, μαζεύτηκαν όλοι και φωνάζανε, «Εμείς δεν θέλουμε άλλον επίσκοπο, τον Γρηγόριο θέλουμε επίσκοπο. Αυτόν θέλουμε ιερέα μας». Και έτσι έγινε επίσκοπος ο πατέρας του Γρηγορίου του Θεολόγου. Τώρα, να πω κάτι που κυρίως αυτό θέλω να τονίσω. Όταν τον είχε στην κοιλιά της η Αγία Νόνα, τον Γρηγόριο, έκανε το τάμα. Και παρακαλώ τους άντρες πάλι που με ακούνε, όταν οι γυναίκες σας κάνουν κανένα τάμα, να μην δυσανσυρείτε. Όταν μια γυναίκα έγκυος κάνει ένα τάμα, πρέπει να το σέβεται όλος ο κόσμος. «Θεέ μου, αυτό το παιδί αν έρθει στον κόσμο, ή αγόρι είναι, ή κορίτσι είναι, δικό σου είναι. Θα στο χαρίσω με όλη μου την ψυχή». Το τάμο όμως ο Θεός το θέλει. Γεννήθηκε ο Γρηγόριος, τον έπαιξε στο Θεό
Και έκανε το άπανα αυτή η μάνα, μη τυχόν και βγει ψεύτρα. Έτσι τον κατοχούσε, έτσι τον μεγάλωνε, έτσι τον εδίδασκε, ώστε μια μέρα να πραγματοποιηθεί το τάμα της. Τώρα γιατί είπα τους άντρες να σέβονται το τάμα αυτό, ξέρετε. Καμιά φορά οι μάνες είναι έγκυες και λένε «Θεέ μου, η Παναγία μου, η Άγιε Νικόλαε, ας το γεννήσω το παιδί και θα βάλω το όνομά σου». Και όταν γεννιέται πέφτουν επάνω οι άντρες, οι συμπεθέροι, οι γιαγιάδες, οι παππούδες και δεν βάζουν το όνομα. Αυτό είναι λάθος. Άμα το έταξε η μάνα, είναι παραπάνω από όλους. Ό,τι είπε η μάνα, αυτή ξέρει τι πόνο τράβηξε για να κάνει το τάμα αυτό. Και γεννήθηκε. Σε ένα μικρό χωριό, και σας έχω πει ξανά, από τα μικρά χωριά της Μικράς Ασίας. Ιδίως της Καπαδοκίας. Γιατί η Αριανζός είναι στην Καπαδοκία. Από τα μικρά χωριά της Ελλάδος. Από τα πιο φτωχά σπίτια, τις πιο φτωχές οικογένειες, βγήκαν οι μεγαλύτεροι άνδρες. Οι μεγαλύτερες φυσιογνωμίες. Από αυτή την Αριανζό, ένα μικρό χωριό, υπολογίζω από ό,τι διάβασα, όχι μεγαλύτερο από την Πέρνη. 800 με 1000 κάτοικοι. Εκεί γεννήθηκε και εκεί πήγε στο σχολείο και όλο το χωριό λέει θαυμάζανε. Μα τι μυαλό είναι αυτό, τι ευφυΐα, τι εξυπνάδα, τι φώτιση είναι αυτή. Και οι δάσκαλοι ακόμα λέει του Αγίου Γρηγορίου θαύμαζαν. Αυτός θα γίνει μεγάλος εγκέφαλος. Πω, τι διάνοια, τι μυαλό είναι. Αδικεύεται που μένει στην Αριανζό. Και όταν τελείωσε το δημοτικό εκεί, ο πατέρας του έκανε το άπαν. Τον έστειλε για σπουδές στην Κεσάρια της Καπαδοκίας. Εμείς τώρα την Κεσάρια την ξέρουμε από τον Άγιο Βασίλειο, δεν είναι έτσι? Τον έστειλε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης. Και τον έστειλε στην Αλεξάνδρεια, όπου την εποχή εκείνη ήταν η πιο μεγάλη θεολογική σχολή. Πρώτη και μεγαλύτερη. Ο μεγαλύτερος δε θεολόγος που επέρασε ποτέ από την Αλεξάνδρεια ήταν ο Δίδυμος ο Τυφλός. Ο Δίδυμος ο Τυφλός ήταν πραγματικά τυφλός. Ο μεγαλύτερος φιλόσοφος και δάσκαλος. Σε αυτόν τον Δίδυμο τον Τυφλό πήγε και έγινε μαθητής ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος. Και τότε αξιώθηκε να γνωρίσει δύο άλλους μεγάλους Αγίους. Πήγε για σπουδές στην Αλεξάνδρεια και πήγε και γνώρισε τον Άγιο Αθανάσιο και τον Άγιο Αντώνιο. Ακούτε, τι μεγάλη ευλογία, τι μεγάλη χαρά στη ζωή μου, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Πήγα στην Αλεξάνδρεια για σπουδές και γνώρισα δύο αντιπροσώπους του Θεού, τον Άγιο Αντώνιο και τον Άγιο Αθανάσιο. Μάλιστα, τον Άγιο Αθανάσιο τον αγαπούσε τόσο πολύ που όταν έμαθε τον θάνατό του έκανε επιμνημόσυνο λόγο που έμεινε μέχρι σήμερα ιστορικός. Αθανάσιον και θανόντα ζήν λέγω, οι γαλδίκαιοι ζώσοι και τεθνεώτες. Αθανάσιον επενών, αρετήν επενέσομε. Ταυτόν γαρτεκίνων υπήν και αρετήν επενέζε. Είναι τα λόγια με τα οποία άρχισε να κάνει τον επιμνημόσυνο λόγο του Αγίου Αθανασίου. Φεύγει από την Αλεξάνδρεια να έρθει τελευταία στην Αθήνα που ήταν οι μεγάλες φιλοσοφικές σχολές και στον δρόμο λέει το Συναξάριο γίνεται μία τρικυμία μεγάλη. Σαν τον Απόστολο Παύλο που περνούσε από την Κρήτη και είχε το ναυάγιο. Έτσι και αυτός όταν είχε φτάσει στο Κρητικό Πέλαγος μια μεγάλη θεομηνία και τότε λέει χάρης στον Άγιο Γρηγόριο σώθηκε το καράβι. Γονατίζει και αυτός το κατάστρωμα και λέει «Θεέ μου, το ξέρω το μυστικό. Η μάνα μου με έχει τάξει σε σένα, Ινώνα. Και θέλει να σε ακολουθήσω». Ούτε καν βαφτισμένος δεν ήταν τότε. Τότε βαφτιζόταν σε μεγάλη ηλικία. Ούτε καν βαφτισμένος. Η μάνα μου με έταξε. «Θεέ μου, τώρα τάζω κι εγώ τον εαυτό μου. Σου προσφέρω τα σάεπτα σών. Όταν θα βαφτιστώ και θα γίνω χριστιανός, θα αφιερώσω και το σώμα μου και την ψυχή μου και τη μόρφωσή μου και την περιουσία μου, τα πάντα σε σένα Θεέ μου». Τον αξιώνει ο Θεός.
πάει στην Αθήνα και όπως την Αλεξάνδρεια γνώρισε τον Αντώνιο και τον Αθανάσιο, εκεί γνώρισε τον Άγιο Βασίλειο. Ήταν συμφοιτητές στο ίδιο σχολείο. Και τι παράδοξο, Τι παράδοξο. Όπως από μία οικογένεια καμιά φορά βγαίνει ένα παιδί Άγιο και ένα άλλο Σατανάς, από την τάξη εκείνη που ήταν μαζί, αυτοί οι δύο βγήκαν Άγιοι και ο τρίτος συμμαθητής τους, ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, που έγινε μετέπειτα αυτοκράτορας, βγήκε διάολος. Από τους ίδιους δασκάλους. Γιατί λέει παροιμία καμιά φορά, από Ρόδο βγαίνει Αγκάθι και από Αγκάθι βγαίνει Ρόδο. Γίνονται και τέτοια ανάποδα πράγματα. Όσον αφορά την Αθήνα, δεν θα πολυλογήσω πολύ, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά. Δύο μόνο πράγματα υπενθυμίζω. Το ένα είναι ότι λέει ο Γρηγόρης ο Θεολόγος για τον φίλο του, τον Βασίλειο, ήμασταν δύο σώματα, αλλά μία ψυχή. Όλα τα είχαμε κοινά, εκτός το σαρκείο μας. Τέτοια πνευματική φιλία, τέτοιος δεσμός εγκάρδιος, δεν λησμονήθηκε ποτέ σε όλη τη ζωή τους. Και όχι μόνο φίλοι ήτανε, λέει και το άλλο. Δύο δρόμους ξέραμε εγώ και ο Βασίλειος. Σπίτι εκκλησία και σπίτι σχολείο. Πουθενά αλλού. Ας το ακούσουν αυτό εκείνοι οι νέοι που φεύγουν τώρα από τις επαρχίες και πάνε στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις για σπουδές. Ελάτε εγώ πνευματικός να σας πω. Τι δυστυχισμένοι που είναι οι γονείς, ούτε το 1/1000000 της ζωής του δεν ξέρετε. Και έφτιαξαν λέει αυτοί εκεί ένα πυρήνα, όπως τώρα ανακατεύονται στα κόμματα οι φοιτητές, και είναι πρωτοπόροι σε όλα. Έφτιαξαν έναν πυρήνα θρησκευτικών. Θα λέγαμε ήταν ο πρώτος χριστιανικός όμιλος στην Αθήνα. Και αυτή η παρέα που έγιναν εκεί συνδέθηκαν με φιλία σε όλη τη ζωή τους. Τέλος. Δώσαν οι δυο τους, ο Γρηγόριος και ο Βασίλειος, μία υπόσχεση. Όπου και να πάμε εμείς οι δύο δεν χωρίζομαι. Τόσο αγαπημένοι ήταν, ώστε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει σε μία επιστολή του. Εάν αγαπάω την Αθήνα, λέει, την αγαπάω για το Βασίλειο. Γιατί σε αυτήν την πόλη γνώρισα τον καλύτερο φίλο μου. Ακούτε. Εάν αγαπάω την Αθήνα, την αγαπάω διότι σε αυτήν την πόλη έχω γνωρίσει τον Άγιο Βασίλειο. Όμως, ο μεν Βασίλειος τελείωσε και έφυγε τις σπουδές του, ο δε Γρηγόριος έμεινε στην Αθήνα 2 χρόνια ακόμα. Ξέρετε γιατί? Γιατί έπεσαν επάνω όλοι οι συμφοιτητές και τον αναγνώρισαν δάσκαλό του. Εσύ θα είσαι πια ο καθηγητής μας. Είσαι αξία, είσαι μυαλό, είσαι καρδιά, είσαι τίμιος, είσαι ηθικός. Κάνε μας τον δάσκαλο να σε ακούσουμε. Μετά από 2 χρόνια φεύγει από την Αθήνα, περνάει για λίγο από τον πατέρα του και εκεί βαφτίζεται εις το όνομα της Αγίας Τριάδος. Όμως ο πατέρας του δεν τον αφήνει. Παιδί μου, λέει, είμαι πλέον γέροντας. Οι σπουδές σου έχουν τελειώσει. Έχω την ανάγκη σου και η μάνα σου είναι γριά. Μείνε κοντά μας. Και τον αναγκάζει αναγκαστικά, τον χειροτονεί πρεσβύτερο. Όμως είχε δώσει τον λόγο του στο Βασίλειο. Πατέρα και μάνα σας αγαπώ, αλλά έχω έναν φίλο που του έχω υποσχεθεί να πάω να τον βρω. Και φεύγει από την Αριανζό και πηγαίνει στον Πόντο, στον Ήρη ποταμό. Ήταν εκεί σε ένα μοναστήρι ο Άγιος Βασίλειος και κάθισαν 2 χρόνια λέει ολόκληρα, όχι για να κουβεντιάζουν, για 2 λόγους. Να προσεύχονται και να μελετούν την Αγία Γραφή. Όπως ο στρατιώτης για μερικούς μήνες πάει στο κέντρο εκπαιδεύσεως για να μάθει τον χειρισμό των όπλων. Όπως ο αθλητής πηγαίνει στο στάδιο και προπονείται για να πάρει μέρος στους αγώνες. Έτσι ακριβώς και ο Άγιος Γρηγόριος και ο Άγιος Βασίλειος διάβαζαν την Αγία Γραφή, νηστεύανε, προσευχότανε σαν μία πνευματική προετοιμασία για τον μεγάλο αγώνα που τους περίμενε. Και μετά, έχετε γράψει γράμματα στα παιδιά σας? Τώρα είναι το τηλέφωνο, βλέπετε. Και παίρνετε τηλέφωνο να ακούτε και τη φωνή τους. Καλά κάνετε. Πιάνει και γράφει ένα γράμμα ο πατέρας στον Άγιο Γρηγόριο. Παιδί μου, αρκετά είδες τον φίλο σου. Αρκετά μελέτησες. Εγώ εδώ βασανίζομαι. Και τι βάσανο μεγάλο. Δυστυχώς τον παρέσυραν
τον πατέρα του και έγινε αιρετικός. Οι Αριανοί παρέσυραν τον Γρηγόριο, τον πατέρα του Αγίου Γρηγορίου, και άρχισε και αυτός να αποκλίνει προς τα εκεί. Έλα παιδί μου, κάτι ένα πρόβλημα έχω. Και όταν το κατάλαβε αυτό, ότι κινδυνεύει η επισκοπή, ο πατέρας, να πέσει μες στην αίρεση, παρατάει την έρημο που την αγαπούσε πάρα πολύ το μοναστήρι και τρέχει στον πατέρα του. Και επί μία δεκαετία εκεί, λέει, αγωνιζόταν. Τον μεν πατέρα του τον γύρισε. Επί 10 χρόνια όμως άλλοι υπήρχαν στην Αριανζό που πιστεύαν στον Άριο. Είδε και έπαθε 10 χρόνια ολόκληρα να αγωνίζεται, να ομιλεί, να γράφει, να πολεμάει, ώσπου λέει τους γύρισε όλους. Και τότε ήρθε μια άλλη μεγάλη στιγμή στη ζωή του. Η λύπη. Μετά από τη χαρά ήρθε η λύπη. Ποια λύπη? Πέθανε ο Κεσάριος, ο αδερφός του. Πέθανε η Γοργονία, η αδελφή του. Και έμεινε μόνος αυτός. Μακάρι να μπορούσατε, γιατί αυτά τα κείμενα είναι πολύ δύσκολα, είναι να διαβάσετε τον θρήνο που έχει γράψει για τα 2 αδέλφια του. Και όταν αργότερα ολοκλήρωσε αυτόν τον θρήνο, γράφοντας άλλους 2 λόγους για τον πατέρα του και για τη μάνα του, θα καταλάβετε τι άγια οικογένεια ήτανε. 4 Άγιοι βγήκαν από μία οικογένεια. Ο Άγιος Γρηγόριος ο πατέρας, 1 Άγιος. Η Αγία Νόνα 2, ο Άγιος Κεσάριος 3 και η Γοργονία 4. Πριν ακόμα πεθάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, είχε η οικογένεια 4 Αγίους. Και μετά, εν συντομία, ο φίλος του ο Βασίλειος έγινε επίσκοπος Κεσαρίας. Είδε Κεσάρια, ήταν πολύ μεγάλη Μητρόπολη στην εποχή εκείνη, στην Καπαδοκία. Θυμήθηκε το φίλο του, αχ να μπορούσα να τον έχω συνεργάτη, να με βοηθάει, τέτοιο μυαλό που είναι, τέτοια αξία που είναι ο Γρηγόριος, μακάρι να ήταν κοντά μου. Και τον παρακαλεί και τον ξεγελάει λιγάκι, σαν φίλος που ήτανε, και τον χειροτονεί επίσκοπο σε μία μικρή πόλη, πιο μικρή από την Αριανζό. Θα λέγαμε, όχι μεγαλύτερο από το Πολύστυλο, ένα χωριουδάκι στα Σάσιμα. Και τον κάνει επίσκοπο Σασίμων. Δεν πήγε ποτέ ο Γρηγόριος στην πόλη αυτήν και λέει ο Βασίλειος ένα λόγο του. Τέτοιος μεγάλος που είναι ο θεολόγος ο Γρηγόριος, λέει, δεν το χωρούσαν το χωριό αυτό, δεν το χωρούσε, λέει. Θα έπρεπε να έχει μια επισκοπή όλη η οικουμένη, όλη η Ιδρώγειος, και να είναι επίσκοπος ο Γρηγόριος. Τόση μεγάλη αξία έχει. Και τα έφερε ο Θεός έτσι. Τον αξίωσε να γίνει επίσκοπος της οικουμένης. Πώς? Ήρθαν εκεί στο χωριό, λέει, στην Αριανζό, και τον βρήκα μια αντιπροσωπεία από την Κωνσταντινούπολη. 5-6 άνθρωποι. Τον βρήκα μάλιστα, λέει, την ώρα που ήταν γονατισμένος των εσταυρωμένων μπροστά και έκλαιγε και παρακαλούσε, Θεέ μου, γλίτωσε την εκκλησία από τους αιρετικούς. Ακούτε, το λέτε καμιά φορά σε αυτό? Θεέ μου, γλίτωσε την εκκλησία από τους αιρετικούς, τους Αριανούς. Και πήγε ένας, λέει, δεν τον περίμενε και τον διέκοψε. Γρηγόριε, σταμάτα, λέει, την προσευχή. Σε χρειαζόμαστε. Έχουμε την ανάγκη σου. Γυρίζει πίσω και βλέπει 5-6 άγνωστους ανθρώπους. Ποιοι είστε εσείς? Ήρθαμε, λέει, αντιπροσωπή από την Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη υπάρχει διωγμός εναντίον των Ορθοδόξων. Άλλους εξορίζουν, άλλους καταδιώκουν, άλλους φυλακίζουν, άλλους σκουφαντούν, άλλους σκοτώνουν, και μας πήραν τις εκκλησίες όλες και έμεινε ένα εκκλησάκι μόνο μικρό της Αγίας Αναστασίας. Κινδυνεύομαι να γίνουμε αιρετικοί όλοι. Και το Πνεύμα το Άγιο μας φώτισε να έρθουμε σε σένα, που ξέρεις πολλά γράμματα, που πιστεύεις στον Θεό, έλα να μας σώσεις. Και τότε, λέει, φίλησε τα πόδια του εσταυρωμένου ο Γρηγόριος και είπε, Κύριε, ας γίνει το θέλημά σου. Σηκώθηκε, τους ακολούθησε, πήγε στην Κωνσταντινούπολη και ανέβηκε στον άμβονα επάνω και σαν άλλος Αθανάσιος, σαν άλλος Χρυσόστομος, πώς πέφτει ο κεραυνός και τα καίει όλα. Τα λόγια του κεραυνή. Μόνο θεολόγοι, αν υπάρχουν εδώ μέσα, μπορούν να εκτιμήσουν τους θεολογικούς λόγους, τους τριαδικούς λόγους όπως λέγονται, του Αγίου Γρηγορίου του θεολόγου. Υπάρχουν στα βιβλία. Και όσο εκείνος κήρυτε,
Οι αιρετικοί είχαν σηματιστεί. Σιγά σιγά εγύρισε όλη την Κωνσταντινούπολη και τους έκανε Ορθοδόξους και δεν χωρούσαν πλέον στο ναό της Αγίας Αναστασίας. Και τι έγινε τότε? Πέθανε ο Ουάλης, ο αυτοκράτορας ο Αριανός, και αυτοκράτορας του Βυζαντίου έγινε ο Μέγας Θεοδόσιος. Ορθόδοξος αυτός. Πιστός στην Αγία Τριάδα, πιστός στις εικόνες. Και τότε λέει, σημαίες στους δρόμους, να χτυπούν οι καμπάνες, λουλούδια στις πλατείες, τι? Για να φέρουν τον Άγιο Γρηγόριο να τον εγκαταστήσουν πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, έγινε πατριάρχης, θα συντομεύω τώρα. Δόξες και τιμές, δεν κράτησε πολύ αυτό όμως. Αυτή η χαρά των Ορθοδόξων δεν κράτησε πολύ, γιατί λέει ο Άγιος, ο Θεοδόσιος, ο Μέγας, κάλεσε Οικουμενική Σύνοδο. Την Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη. Και μαζεύτηκαν οι επίσκοποι όλοι. Και ενώ πρόεδρος της Συνόδου ήταν ο Άγιος Γρηγόριος, να κάποια στιγμή φτάνουν λέει οι επίσκοποι της Μακεδονίας. Οι δικοί μας. Από εδώ. Φανταστείτε, και ο Φιλίππων μαζί. Οι επίσκοποι της Μακεδονίας εξεθρόνησαν τον Άγιο Γρηγόριο. Έθεσαν θέμα εκλογής του και τι είπανε? Αυτός λέει αντικανονικά έγινε πατριάρχης. Θα έπρεπε να είναι πού? Στα Σάσιμα, στο μικρό χωριουδάκι. Πώς τα κατάφερε και έφυγε από εκεί και ήρθε εδώ επάνω? Και λέει ο Θεοδόσιος, καλά δεν ξέρετε εσείς ότι τον έφερα εγώ, ότι υπήρχε διωγμός, ότι αυτός έσωσε την πόλη από την αίρεση? Δεν θέλω να ξέρουμε τίποτε. Οπότε σηκώνεται πάνω ο Άγιος Γρηγόριος, να η μεγάλη ψυχή, να ο αδαμάντινος χαρακτήρας, να η γενεοψυχία του, και τους λέει, χάρισμά σας ο θρόνος. Όσο ο θρόνος είχε αγκάθια, καθόμουν επάνω εγώ. Τώρα που έχει λουλούδια, σας τον χαρίζω και εγώ θα πάω στην έρημο. Πιο πολύ μ' αρέσει το μοναστήρι και η έρημος παρά οι δόξες και τα πλούτη και τα αξιώματα. Και έγραψε ένα λόγο, ονομάζεται ο συντακτήριος λόγος του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Ο αποχαιρετιστήριος δηλαδή λόγος, που αν τον διαβάσεις, όσο σκληρός κι αν είσαι, θα συγκινηθείς. Τι ταπείνωση, τι μεγαλείον. Πού αυτή η ευαισθησία σήμερα να παραιτηθεί ο άλλος γιατί διεκδικούν τον θρόνο άλλοι? Άπαξ και πήρα την κουτάλα σου, λέει, σήμερα, έτσι, θα τη γλύφω συνέχεια. Πού αυτή η ευαισθησία? Και πήγε στην έρημο. Και τελευταία, κατέληξε γέροντας πλέον στο μικρό χωριό του, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Αριανζό, που είναι κοντά στην Αζιανζό. Γι' αυτό και λέγεται Γρηγόριος ο Ναζιανζινός. Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, ο θεολόγος. Και εκεί, σε ένα μοναστηράκι μικρό μέσα, είχε όλο και όλο ένα δωμάτιο, λέει, και είχε ένα μικρό κήπο με δέντρα, και ο γέροντας αυτός, ο Γρηγόριος, καλλιεργούσε τον κήπο για να συντηρηθεί. Από πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, θεληματικά του, ένας απλός μοναχός στην ερημιά, στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Και έτσι απέθανε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Αδελφοί μου, επιτρέψτε μου 2-3 σημεία ακόμα. Το ένα είναι λίγο χαριτωμένο σαν ανέκδοτο, έτσι. Όταν ο Άγιος Γρηγόριος έγινε τόσο μεγάλος και τρανός και κήρυτε ωραία και είχε ωραία γλώσσα, είχε ωραία προφορά, κάποιος πήρε και έγραψε, καλά λέει και τα κοράκια και λαϊδούνε. Τα ακούσατε? Τι εννοούσε με αυτό? Ότι από την Καπαδοκία μέχρι τότε δεν βγήκε ούτε ένας ρήτορας. Γιατί οι Καπαδόκες μέχρι σήμερα δυσκολεύονται λίγο στην ομιλία. Όσοι είναι Καπαδόκες, Καραμαλίδες δηλαδή που λέμε, δυσκολεύονται λιγάκι, μέχρι σήμερα μιλάνε τούρκικα. Λέει, και τα κοράκια ακόμα και λαϊδούνε. Και λέει ο ιστορικός, απέδειξε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όπου υπάρχει χάρις του Θεού, και τα κοράκια και λαϊδούνε. Το ένα ανέκδοτο είναι αυτό. Το δεύτερο σημείο, το οποίο θέλω πριν τελειώσω να το τονίσω με ιδιαίτερη έμφαση, είναι το εξής. Το 1965, όταν πρωτογράφηκε το βιβλίο αυτό που σας είπα, ότι τάχα το λείψανο του Αγίου Γρηγορίου στην Καρβάλη, δεν είναι αληθινό. Με έβαλε ο τότε δεσπότης της Καβάλας, ο Αλέξανδρος,
να κάνω εγώ μία έρευνα. Μα γέροντα, τα θέματα αυτά που τα συναξάρια αναφέρουν, σηκώνουν έρευνα. Σε παρακαλώ, πήγαινε, δες και γράψε, να αποδείξουμε αν είναι γνήσιο. Ακούτε, αν είναι γνήσιο το λείψανο. Και πήγα και στο Άγιον Όρος και πήγα και στην Ιταλία, όπου λένε αυτοί ότι είναι το λείψανο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στην Ιταλία και όπου είναι στο Άγιον Όρος. Τι απέδειξε η έρευνά μου, ή άκουστε. Και μην παραχείρεστε από τους κακοήθεις, από τους εχθρούς της Εκκλησίας. Τι απέδειξε η έρευνά μου. Πράγματι, όταν έγιναν οι σταυροφορίες το 1204, πήγαν οι σταυροφόροι στην Κωνσταντινούπολη και πήραν από τον τάφο μέσα, γιατί είχε μεταφέρει ο Αυτοκράτορας το λείψανό του από την Αριανζό στο ναό των Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη, και στον ίδιο τάφο μέσα που ήταν ο πατέρας του ήταν και ο Άγιος Γρηγόριος. Δύο λείψανα σε έναν τάφο μέσα. Πήγαν αυτοί οι αιρετικοί, οι καθολικοί που μας κάνουν τώρα το φίλο. Τι υποκρισία, αλήθεια. Που λέει λάτισαν όλη την Ανατολή, δεν άφησαν τίποτε. Πήγαν στον τάφο και τότε λέει ένας καραβαλιώτης από την Αριαζού εκεί, Καραμαλής, έμπορος στην Κωνσταντινούπολη, άμα τους είδε λέει να ανοίγουν τον τάφο του Αγίου Γρηγορίου, έτρεξε αμέσως με ένα τσουβάλι και τσουβάλιασε το λείψανο. Το βάλε μέσα ένα τσουβάλι, μαζί με άχυρα. Και το πήρε κρυφά με ένα άλογο και πήγε πάλι στην Αριανζό. Και το έθαψε εκεί. Και όταν ήρθαν αυτοί οι πρόσφυγες, οι Καραμαλίδες, οι Μικρασιάτες, οι Καρβαλιώτες, άφησαν άλλα πράγματα εκεί, μα τον Άγιο τους δεν τον άφησαν. Τον πήραν και τον έφεραν για να τον έχουμε εδώ, και σας παρακαλώ και τα αυτιά να κλείνετε σε αυτές τις αηδίες που λέει ο κόσμος, και ευλάβεια να έχετε στον Άγιο Γρηγόριο. Πόσα θαύματα μόνο εγώ παραβρέθηκα και είδα. Θυμάμαι μια χρονιά συγκεκριμένα, το έτος 1964, θα το θυμάστε. Η Καβάλα Δεσπότη δεν είχε. Ήταν το ποτηρητής ο Ελευθερού Πόλεως. Και μου λέει, πατέρ Ιωακήμ, εγώ θα λείπω στην Αθήνα, να πας εσύ στη Νέα Καρβάλη, να προεξάξεις την πανήγυρη. Και πήγα πραγματικά και στον Εσπερινό και στη λειτουργία και είδα με τα μάτια μου ένα μικρό παιδάκι. Τα χεράκια του ήταν σαν λαμπάδες. Παράλυτο, κατάκητο εντελώς. Το είχε η μάνα μπροστά εκεί στο λείψανο. Και την ώρα που βγήκαμε με τα Άγια, είδα με τα μάτια μου. Πετάγεται πάνω το παιδί και αρχίζει να χορεύει. Αυτό το παράλυτο. Και χτυπήσαμε καμπάνες και φωνάξαμε και είπαμε και το διαδηλώσαμε και στις εφημερίδες. Πώς θα γινόταν το θαύμα από ένα ψεύτικο λείψανο. Και η πίστη είναι, και τα ιερά λείψανε έχουν την αξία τους. Και τώρα, αδελφοί μου, επειδή εμάκρυνα πολύ το λόγο, θέλω να τελειώσω με αυτό το παράδειγμα. Ο Άγιος της πίστεως, οποιοσδήποτε Άγιος της πίστεως, είναι σαν το αμόνι που έχει ο σιδεράς. Ο σιδεράς, μέσα στο εργαστήριό του, έχει ένα αμόνι. Και εκεί πάνω πυρώνουν τα σίδερα, χτυπάνε, φτιάχνει χιλιάδες εργαλεία, αλλά το αμόνι μένει. Έτσι ακριβώς είναι και οι Άγιοι μας. Πέφτουν επάνω οι συκοφαντίες. Πέφτουν επάνω τα σφυριά. Πέφτει επάνω η λάσπη. Πέφτει επάνω η κακία του κόσμου. Αυτά έρχονται και παρέρχονται. Οι Άγιοι μένουν. Αυτοί είναι οι ευεργέτες που έχει η Εκκλησία μας. Και θέλω πριν τελειώσω να σας παρακαλέσω για ένα πράγμα. Και εμείς για όλη αυτή την προσφορά, την ευεργεσία, το καλό που μας έκαναν, πώς να το πληρώσουμε. Φτάνει μόνο το κερί, φτάνει μόνο η λαμπάδα, φτάνει μόνο το πρόσφορο, φτάνει μόνο το θυμίαμα, φτάνει μόνο η λειτουργία, φτάνει μόνο οι δωρεές που κάνουμε. Θέλει κάτι ακόμα παραπάνω. Και λέει ο Γρηγόριος ο Παλαμάς πάνω στο θέμα αυτό, λέει, αν έρθει στο σπίτι σου κάποιος, λέει, ξένος, επίσημος, και πάει να τον καλωσορίσεις, θα πας με το χέρι λερωμένο. Εάν το χέρι σου είναι λερωμένο από την κουζίνα, εσύ η γυναίκα, πλένεις πιάτα, φτιάχνεις φαΐ, ζυμώνεις το ζυμάρι, πλένεις τα ρούχα, θα τρέξεις αμέσως, λέει, στον νεροχύτη, να πλύνεις το χέρι σου και με καθαρό χέρι.
θα πεις το καλώς όρισες. Έτσι ακριβώς και αυτοί οι Άγιοι της πίστεώς μας επίσημα πρόσωπα είναι. Όταν φτάνει η γιορτή τους, έρχονται εδώ στο σαλόνι του Θεού. Εμείς για να τους καλωσορίσουμε, καθαρό το χέρι από αμαρτίες. Καθαρή η καρδιά από αμαρτίες. Καθαρός ο νους από αμαρτίες. Καθαρό το σώμα όλο από την αμαρτία. Μόνον καθαροί άνθρωποι. Και δεύτερον, εάν δεν έχεις πάρει παράδειγμα τον Άγιο, εορτή μάρτυρος και εορτή Αγίου, μίμησης μάρτυρος και μίμησης Αγίου. Αν ντρέπεσαι παραδείγματος χάρη να τον καλωσορίσεις, όπως συμβαίνει με εμένα πολλές φορές. Ξέρω ανθρώπους που έρχονται στο μοναστήρι. Καλημέρα πατέρ Ιωακήμ, έχω το πρόβλημα αυτό, μιλάω μαζί τους και νομίζω ότι με εμπιστεύονται. Όταν τους βλέπω στην αγορά, γίνουν το κεφάλι αλλού. Δεν με λένε καλημέρα. Ξέρετε γιατί? Ντρέπονται να μιλήσουν με τον ιερωμένο. Να μην τους δει κανένας. Βρε με τους παπάδες μιλάς. Ναι, ναι. Λοιπόν, οι Άγιοι δεν εντράπηκαν τον Χριστό. Δεν φοβήθηκαν τους εχθρούς, τους αιρετικούς. Αλλά και στα αμφιθέατρα μέσα ακόμα, στο μαρτύριο, πήγαιναν για τον Χριστό ψάλλοντας το όνομά Του. Εάν δεν γίνουμε κι εμείς θαραλέοι για την πίστη μας. Εάν δεν την ομολογούμε. Εάν δεν είμαστε καθαροί άνθρωποι, δεν έχουμε το δικαίωμα να καλωσορίσουμε τον Άγιο Γρηγόριο. Εύχομαι και παρακαλώ, του χρόνου που θα ξαναέρθει η γιορτή του, καθαρά τα χέρια, καθαρή η ψυχή, καθαρός ο νους, άξιοι και πανάξιοι, να τον ξανακαλωσορίσουμε στις 25 Ιανουαρίου τον επόμενο χρόνο γέννητον.